βοηθάει να επεκταθεί και πού. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Είναι μαζί μας μέσω Skype ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, ο Μάριος Δρουσόδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών και τηλεφωνικός ο κύριος Μάριος Αντωνίου, ο Γραμματέας του Παγκύπριου του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου. Και οι τρεις έρχεστε από τη Βουλή, αντιλαμβάνομαι, όπου έγινε η συζήτηση και αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το βλέπει θετικά η Βουλή, επιτέλους να προχωρήσει το ΙΚΑΛΑΘ. Κύριε Καραγιώργη, εσείς το Σάββατο κιόλας έτσι από το Προεδρικό απαντήσατε στο Σύνδεσμο Καταναλωτή κατά πόσον έχουμε υποφεληθεί εμείς οι καταναλωτές από το μηδενικό συντελεστή στα προϊόντα. Αντιλαμβάνομαι παίρνετε άλλες μέρες, άλλες τιμές. Η ουσία για μας είναι το μέτρο λειτουργεί, λειτουργήσε αποτρεπτικά, συγκράτησε τιμές. Τι ισχύει τελικά? Κύριε Σάββα, θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα σας πω, αν φύγουν αύριο το ΦΠΑ, οι τιμές πού θα πάνε? Να. Πάνε πιο πάνω, σωστά. Δεν είπαμε ότι με την εισαγωγή του ΦΠΑ θα παγώσει η αγορά και θα σταματήσουν οι αυξομοιώσεις της αγοράς, οι οποίες η διακύμαση των τιμών είναι ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Και πριν είχαμε πιο ψηλές τιμές, είχαμε και στις παιδικές τροφές και στο παιδικό γάλα αυξήσεις πριν την εισαγωγή του ΦΠΑ, οι οποίες πήγαμε, ελέγξαμε τους εισαγωγείς, ήταν δικαιολογημένες και μας τα εξήγησαν όλα. Αλλά πάντοτε και τώρα στην περίοδο του ΦΠΑ και τώρα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις. Δεν είπαμε ότι θα μπει το ΦΠΑ και θα καταργηθούν, θα παγώσει η αγορά. Η αγορά είναι δυναμική, κυρία Σάββα, και αυξομοιώσεις των τιμών πάντοτε θα υπάρχουν. Αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι καταγράψαμε δύο μέρες πριν την εισαγωγή του θεσμού του ΦΠΑ τις τιμές των προϊόντων δειγματοληπτικά και έστωτε συγκρίνουμε τις τιμές και βλέπουμε ότι όπως έχουν μειωθεί τις 5 του Μάη, παρέμειναν μειωμένες κατά περίπου 75% των προϊόντων. Αυτό λέμε. Και αυτό λέμε ότι υποφελούνται οι καταναλωτές. Υποφελούνται και οι καταναλωτές. Έχετε ετοιμάσει και ένα πίνακα να μας δείξετε, να το δείξουμε έχουμε και εμείς. Έχετε ετοιμάσει και τον πίνακα. Καταναλωτές με μικρά παιδιά και ούτω καθεξής. Οπότε δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί κάνουμε θέμα για αυξομοιώσεις τιμών και ότι πριν την εισαγωγή του θεσμού αυξήθηκαν οι τιμές. Για να αυξηθούν οι τιμές, όπως γνωρίζω εγώ από την αγορά, χρειάζεται μια χρονική περίοδο από την ημέρα που θα έρθει ο προμηθευτής, θα επικοινωνήσει με τον Λιανέμπαρα και ούτω καθεξής. Δεν είναι από τη μια ημέρα την αποφασίζω και εφαρμόζω τις τιμές, κύριε Σάββα. Τώρα δεν δώσαμε χρονικό περιθώριο ενός μήνα, έτσι ώστε στη ζάχαρη και στον καφέ να κάνουν τι είναι να κάνουν. Κυρία Σάββα, να σας θυμίσω και στην εκπομπή σας ότι ανακοινώθηκαν τα προϊόντα του ΦΠΑ τότε στις 2 ή 3 του μήνα και έτρεχαν υπεραγορές και σας έκαναν παράπονο και στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές ότι δεν είχαν το χρονικό περιθώριο να εφαρμόσουν το μέτρο και τους δώσαμε και μια παράταση ελέγχου καμιά δύο μέρες μέχρι να μπορέσουν και δούλευαν 24 ώρα για να τα εφαρμόσουν. Οπότε δεν υπήρχε, δεν ήταν ένα μέτρο. Εσείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Καραγιώργη, την τιμή του καφέ και τη ζάχαρη την καταγράφετε ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες για να ξέρουμε όταν εφαρμοστεί. Από την πρώτη μέρα που. Από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε, την καταγράφουμε, απλώς δεν έχουμε τη διακύμαση. Αλλά τονίζω, κύριε Σάββα, ότι η αγορά είναι ελεύθερη, διακυμάνσεις θα υπάρχουν και τέτοιου είδους καλαγγελίες, όπως διαβάσαμε εξές, πραγματικά να μας εξηγήσουν τι θέλουν να πούν. Δηλαδή, τι θα πούν. Ότι να μας πει, κύριε Δρουσόδη, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Θέλετε απλά να αποδείξετε ότι κάνει λάθος η υπηρεσία του καταναλωτή? Για μας έχουμε υποφεληθεί λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Ακριβώς με αυτά τα στοιχεία, εσείς διαπιστώνετε ότι γενικά δεν λειτουργεί αυτό το μέτρο και πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση? Τι? Κυρία Σάββα, απλώς να τονίσω ότι εμείς έχουμε χρονική περίοδο που ελέγξαμε. 3 Μαΐου και έκτοτε κάθε 10 μέρες. Το τονίζω αυτό. Και πριν την εισαγωγή του θεσμού, υπήρχαν αυξήσεις, σας είπα, παιδικές τροφές και ελέγξαμε την αγορά και είδαμε ότι ήταν δικαιολογημένες. Και πάντοτε θα υπάρχουν. Ωραία, να μας εξηγήσει ο κύριος Δρουσόδης, γιατί επανέρχεται από την πρώτη μέρα, μας το είπε. Ότι εμείς πήγαμε πιο πίσω πριν να εξαγγελθεί και είδαμε και η διαφορά είναι άλλη. Ουσιαστικά δεν είδαμε μείωση, συγκράτηση. Κύριε Δρουσόδη, ελάτε. Ο πίνακας που εδώσαμε και τα συμπεράσματα είναι εκεί και φαίνονται. Ναι. Κατά τη διάρκεια του ΦΠΑ, ουδέποτε ο σύνδεσμος... Αυτός είναι ο πίνακας της υπηρεσίας. Εσείς λέτε έχετε όλα τα προϊόντα, μετράτε Απρίλιο-Μάιο, μετά μείον ΦΠΑ, Ιούλιο, συγκρίνεται τον 7ο με τον 4ο μήνα, τον 7ο με τον 5ο, μείον ΦΠΑ και έχει και κάποια κόκκινα εκεί που αποδεικνύεται τι. Λοιπόν, για παράδειγμα, πάμε στα αυγά. Εάν με αφήσετε, ναι, σας αφήνω.
θα τα πω. Φύγετε τον πίνακα. Είναι άλλη υπηρεσία να μας τα εξηγήσει και να βλέπουμε τον κύριο Καραγιώργη, παρακαλώ. Ναι, ελάτε. Ναι. Εμείς βγάλαμε τον πίνακα και βγάλαμε και τα συμπεράσματα. Ναι. Δώσαμε δύο συγκρίσεις. Από τον Μάιο, σύγκριση Μαΐου-Ιουλίου, διότι δεν είχαμε τις άλλες τιμές. Και είπαμε ότι Μαΐου-Ιουλίου με σύγκριση το 73% παρέμεινε σταθερό. Ναι. Η υπηρεσία λέει 75%. Δεν έχουμε καμία διαφορά, με ακούει ο κύριος Καραγιώργης τώρα και να μου το πει. Μετά εμείς ήρθαμε για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης χωρίς να πάρουμε θέση και είπαμε ότι επειδή το τελευταίο 15ήμερο πριν την εφαρμογή του μέτρου αυξήθηκαν οι τιμές για τα αυγά 4 σε την 12, το ψωμί 3 με 4 σε την 12, οι πάνες οι παιδικές 33 με 95, το βρεφικό γάλα 29 με 56, το γάλα νεβαπορέ 10 με 13, εντοπίσαμε και είπαμε και σε αυτά τα είδη πόσο αυξηθήκαν. Να. Και ήρθαμε και είπαμε ακόμα μία σύγκριση. 15 Απρίλη οι τιμές διαμορφώθηκαν σε ανύποπτο χρόνο. Εάν συγκρίνουμε με τις τιμές τους 15 Απρίλη που διαμορφώθηκαν σε ανύποπτο χρόνο με τις τιμές του Ιουλίου, θα δούμε ότι το 83%... Τι είχε 15 Απριλίου που σε ανύποπτο χρόνο διαμορφώθηκαν οι τιμές? Ναι, διότι ίσχυσε το μέτρο 5 του Μάη, ναι, ίσχυσε, ναι. Όμως τα δημοσιεύματα και η γνωστοποίηση της πρόθεσης αρχίσαν 18-19 του Απρίλη να δημοσιεύεται ότι επίκειται αυτός ο μηδενικός συντελεστής. Συγκεκριμένα σε αυτές τις 7 κατηγορίες από τότε. Μάλιστα. Μα τώρα μας είπε ο κύριος Καραγιώργης ότι 2 μέρες πριν και έτρεχαν οι υπεραγορές. Ναι, τα αυτή είναι διαφορά. Στους αριθμούς δεν έχει διαφορά και διαρωτούμε. Ναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω και την υπηρεσία και εσάς, αν τσακωνόμαστε τώρα για το πάπλωμα και η ουσία είναι... Όχι, κυρία Σάβα, δεν είναι τέλειωσα. Περιμένετε, δεν είναι τέλειωσα. Μάλιστα. Του Μαΐου με του Ιουλίου θα έχουν διαφορές. Δηλαδή αν το πάρουμε πίσω, αυτός είναι ο στόχος. Ή ο στόχος είναι κατά πόσον η εφαρμογή του μέτρου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει όφελος για τον καταναλωτή. Να, και κατά πόσον, έστω και να υπάρχουν κάποιες αυξήσεις μετά. Εγώ δεν ρωτούμε με τα ποσοστά τι παίζουμε. Μισό λεπτό να βάλω τον κύριο Μάριο Αντωνίου στην κουβέντα να μας πει. Συγγνώμη, τελειώστε με τα νούμερα. Να τελειώσω, κυρία Σάβα. Δηλώνω ότι ουδέποτε και ας μου πει ο οποιοδήποτε που την ημέρα που καταργήθηκε ο μηδενικός συντελεστής, πάντοτε λέω ότι έχει και είχε και έχει θετικό αντίκτυπο. Εκείνο που λέω εγώ ότι αυτός ο θετικός αντίκτυπος δυστυχώς δεν ήταν ολόκληρος που αναμέναμε εμείς οι καταναλωτές. Αυτό να ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Ουδέποτε και αν μου βρει κάποιον να μου πει ότι είπα ότι ωραία, δεν είναι. Ελάτε κύριε Αντώνη, κατανοητό τώρα. Απλά λέμε ο καθένας... Όχι, δεν είναι τέλειος. Να μου περιμένετε διότι είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Ελάτε. Ότι ο λόγος που πήραμε τις 15 Απριλίου, ναι, ήταν για να δείξουμε ότι στον ανύποπτο χρόνο είναι τόσο το ποσοστό. Βγάλαμε και τις δύο συγκρίσεις χωρίς να τοποθετηθούμε, ναι, και ας έρθει η υπηρεσία να μας πει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τρισότη. Έχετε εσείς, η 15 Απριλίου είχε παρατηρητήριο ή είναι δική σας η σύγκριση? Είναι από τα στοιχεία της ίδιας της υπηρεσίας που πήραμε. Στις 15 Απριλίου, μάλιστα. Άρα από τα πάντα... Το μηνιαίο παρατηρητήριο, ναι, μεσοσταθμισμένων τιμών που αφορά αγορές σε όλη την Κύπρο και ότι συγκεκριμένα 65 προϊόντα συγκεκριμένα που κάνουν από 58 σημεία. Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Απλώς το σημειώνω γι' αυτό. Ναι, από εκείνο το παρατηρητήριο απομονώσαμε τα 65 προϊόντα ή τα 48. Είναι τα ίδια προϊόντα. Μιλούμε για τα ίδια προϊόντα. Κύριε Αντωνίου, ελάτε να κάνετε λίγο το διαιτητή, διότι εσείς είστε στο παζάρι και βλέπετε την ουσία. Μας λέγατε και εσείς ότι κάποιοι είχαν συγκρατήσει ή μετά προσπάθησαν. Και ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ, στην ουσία, αν έχει επωφελήσει εμάς τους καταναλωτές σε αυτές τις 7 κατηγορίες και τι γίνεται τώρα με την ζάχαρη και τον καφέ. Αν βλέπετε ήδη τους προμηθευτές να ενημερώνουν για αυξήσεις, κύριε Αντωνίου. Κυρία Σάβα, ένα γενικό σχόλιο σαν αρχική τοποθέτηση. Ναι. Αντιλαμβάνεστε και η υπηρεσία προστασία, αλλά και ο σύνδεσμος καταναλωτών είναι εκεί για να προασπίζονται τα δικαιώματα, ναι, και απλά τα εμείς σου στέλνουμε σύμμαχους. Δεν αντιλαμβάνομαι. Τώρα συζητάμε για κάποια ποσοστά. Η ουσία είναι να δούμε αν λειτουργεί. Όχι. Να έχουν, ναι, κοινές θέσεις και, ναι, να παρουσιάζουν τα ίδια στοιχεία, τις ίδιες αναλύσεις και συμπεράσματα.
Αυτό που προκαλείται σήμερα είναι μόνο σύγχυση και αναστάτωση στους καταναλωτές για το τι ισχύει. Ναι. Σαν λιανικό εμπόριο όμως, επειδή είμαστε ένας σύνδεσμος που σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Άλλωστε στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι που μας επιβραβεύει ή αυτός που μας τιμωρεί. Έχουμε επικοινωνία και θα έχουμε και με το σύνδεσμο και με την προστασία. Ναι. Όμως, παραθέτω κάποια γεγονότα. Ο κύριος Δρουσιώτης εχθές έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τεχνητή αύξηση. Αυτό είναι κάτι που προσβάλλει τον κλάδο του λιανεμπουκού εμπορίου. Και πραγματικά όταν μιλούμε για τεχνητή αύξηση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Εάν ο κύριος Δρουσιώτης επισήμανε, όπως έχει πει στις πρωινές τους δηλώσεις, και έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία στην υπηρεσία και δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις ή από τα πορίσματα, τότε θα πρέπει να προχωρήσει με αυτή την καταγγελία προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να βγαίνουμε και να μιλάμε για τεχνητές αυξήσεις. Θα πρέπει να διερευνηθούν, κυρία Σάβα. Ναι. Είμαστε ένας κλάδος και ας με διεψεύσουν οι κύριοι που υπηρετούν τον καταναλωτή σε ποιον άλλον τομέα εκτός από το δικό μας λειτουργά τόσο έντονος και οξύς ανταγωνισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε σε αυτό που είπα τον κύριο Δρουσιώτη, να δούμε τι ακριβώς είπατε ή αν θέλετε να το πείτε τώρα. Σε ένα τελικό σημείο, κυρία Σάβα, διερωτούμε ο ΦΠΑ πήρε σάρκα και οστά την 5η Μαΐου. Ναι. Πώς φτάνουμε 4 μήνες μετά να προβαίνουμε σε τέτοια καταγγελία. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Δρουσιώτη, να το απαντήσετε αυτό, παρακαλώ, να μην μένει να αιωρείτε. Να προσθέσω στο φίλο τον Μάριο τον Αντωνίου ότι, εφόσον με άκουσε, ότι συμπλήρωσα οι τεχνητές αυξήσεις, συμπλήρωσα ότι κατά τη συντριπτική πλειοψηφία δεν οφείλονται στους λιανοπόλεις, στα σημεία λιανικής πώλησης. Αυτό δεν το άκουσε. Ας το βάλει να το ακούσει. Ναι, και όταν λέμε τεχνητή αύξηση, θα βγάλουμε στους προμηθευτές να πούν τα ίδια. Αν έχετε βεβαίως αυτά τα στοιχεία, είναι καλό να πάτε στην ΕΠ. Ναι, επειδή ελέγχθη και η υπηρεσία προστασίας, η προστασίας ανταγωνισμού. Mm-hmm. Μα οι τεχνητές αυξήσεις για να επέμβει η υπηρεσία προστασίας ανταγωνισμού πρέπει να είναι καθ' ολοκληρία χειραγώγηση των τιμών γενικά. Εδώ λέω με στοιχεία να μας πει και η υπηρεσία στο κάτω-κάτω που έχει, εάν μεταξύ 15 Απριλίου που ανακοίνωσε τις τιμές του και 3 Μαΐου που πήρε για βάση, εάν διαφωνεί με τα στοιχεία που λέω ότι υπήρξαν αυτές οι αυξήσεις. Η υπηρεσία λέει ότι τις έλεξα και είναι δικαιολογημένες. Ναι. Δεν μας αρκεί αυτό το πράγμα, τις έλεξα. 3 Μαΐου το ξέρετε ότι μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τις τιμές να ξέρουμε τι τιμές ήταν 3 Μαΐου μέχρι τώρα. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε. Θα απαντήσει ο κύριος Καραγιώργης. Πείτε μου, κύριε Αντωνίου, σε αυτό που ρώτησα, αν έχετε ενημέρωση εσείς του λιανικού εμπορίου σε σχέση με τον καφέ και τη ζάχαρη. Διότι έχει εδώ και λίγες μέρες που έχει εξαγγελθεί, θα είναι για 31 αυτό. Κυρία Σάβα, εγώ κάνω παράθεση γεγονότων, παράθεση δεδομένων. Όπως και τότε την 5η Μαΐου, και μάλιστα τηλεφωνικώς είχα μιλήσει με το Υπουργείο Εμπορίου, τους είχα αναφέρει ότι πραγματικά δεν μας δόθηκε καθόλου χρόνος και τρέχαμε μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγούμενης μέρας να αλλάξουμε το ΦΠΑ σε 1.800 τόσους κωδικούς προϊόντων που επηρεάζουν τα. Και μάλιστα προς τιμή του κύριου Καραγιώργη μας είχε δώσει και επέκταση ελέγχου για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με τη νέα τιμή και την σχετική σήμανση στο ράφι. Να πω και κάτι άλλο. Είμαι 22 με 23 χρόνια, κυρία Σάβα, στο ευρύτερο εμπόριο. Η ελέγχη που έχουμε και είναι πολύ καλοδεχούμενη σε όλο το λιανικό εμπόριο. Πρώτη φορά βλέπω τόσους ελέγχους τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Και πραγματικά, εάν υπάρχουν παραβιάσεις, γιατί δόθηκαν αρκετά προγράμματα κατάρτισης επισήμασης της νομοθεσίας, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Καραγιώργης θα προχωρά σε καταγγελίες και επιβολή ποινών βάσει των Μα μας έλεγε τις προάλλες μαζί σας, ήταν που έλεγε για εκείνο το αναψυχτικό που το έσπαζαν, που ήταν προσφορά και πόσα ήταν η τιμή και διαπιστώθηκε αυτό. Και θα δούμε και το πρόστιμο. Δεν είδαμε, έχουμε πρόστιμο, κύριε Καραγιώργη, για αυτή την περίπτωση. Θα ακούσετε τις επόμενες μέρες, κύριε Σάβα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Αντωνίου, έχουμε σαρώσει την αγορά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε διαπιστώσει παραβιάσεις, οι οποίες σίγουρα θα ακουστούν και τα πρόστιμα την επόμενη περίοδο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Διεπόμαστε από κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ο παρεμβατισμός απαγορεύεται. Ναι. Μόνο σε έσχατες περιπτώσεις μπορούμε να παρέμβουμε στην αγορά. Ναι. Και όχι σε κάθε φορά που θα αυξάνεται μια τιμή, έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Είναι ελεύθερη αγορά, ο καθένας τιμολογεί. Ναι. Ούτε τιμολογεί η υπηρεσία, ο καθένας τιμολογεί έμπορας που πραγματεύεται τα πράγματα του, τιμολογεί όπως ο ίδιος κρίνει και αφήνεται στον ανταγωνισμό. Σίγουρα. Και στον κόσμο. Εσείς όμως έχετε καθηκόντος να ελέγχετε την αθέμητη εμπορική πρακτική, όποια είναι αυτή στο λιανικό εμπόριο. Και γι' αυτό που είπατε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουμε τώρα το διάταγμα ή το νομοσχέδιο που αφορά σε επιβολή πλαφών σε συγκεκριμένες περιοχές για νερό. Κύριε Καραγιώργη, που είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι χαιρετίζουν και οι υπόλοιποι, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών. Θέλω να ρωτήσω τώρα, για να το λήξουμε αυτό. Η ουσία είναι ότι οι καταναλωτές, εμείς δηλαδή, σας θέλουμε όλους συμμάχους, έτσι, και το σύνδεσμο και την υπηρεσία. Και καλό είναι έτσι να συντονιστείτε σε σχέση με τώρα τα ποσοστά κλπ. Αν είναι απλά ανάγνωση αριθμών. Αν μου επιτρέπετε, ασχολούμαστε καθημερινά. Το τελευταίο εξάμηνο και με την καθοδήγηση του και του νέου Υπουργού υπάρχει μια πολύ ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Καθημερινά μας επικοινωνεί και μας πάνω απ' όλα είναι ο καταναλωτής. Ναι. Και φαίνεται και μέσα από τα μέτρα που προσπαθούμε να λάβουμε ως Υπουργείο και με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και για το Ικαλάφι και για το νερό τώρα και για τους ελέγχους που κάνουμε και για τα φωτοβολταϊκά για όλους. Όλες αυτές είναι πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τον καταναλωτή. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καραγιώργη. Κύριε Σαββά, αυτό που δεν κάνουμε είναι ότι δεν πρέπει να παίζεις πάρα πολύ με την ψυχολογία του καταναλωτή. Είμαστε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, σε μια πολύ δύσκολη φάση, με οικονομικές δυσκολίες. Οπότε το καλό που είναι να κάνουμε είναι να δημιουργούμε σύγχυση σε κάποια δεδομένα τα οποία απλώς μαυρίζουν την ψυχολογία του καταναλωτή. Ναι. Είναι το τελευταίο πράγμα που ο καταναλωτής αναζητεί αυτή τη στιγμή, κυρία Άδεσταπα. Σίγουρα, αλλά σίγουρα θέλει και τα ακριβή δεδομένα, για να μην λέμε, ας πούμε, αυτό που λέμε ψωμιτήρι δεν είχαμε. Δηλαδή, το βιώνει στην τσέπη του. Δεν είναι θέμα. Αν μια κυβέρνηση εξαγγέλει μέτρα, αν λέει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε 7 κατηγορίες, προσθέτει ζάχαρη και καφέ, να έχει μια. Να συνεπάγεται φωτοελάφρυνση για τους καταναλωτές. Κυρία Σάβα, βγαίνει προς τα έξω. Είναι στοιχείο που έχει συνέπεια. Είναι στοιχείο γιατί εμείς λογοδοτούμε καθημερινά την ιεραρχία μας. Και κάθε μέρα πρέπει να δώσουμε τον λόγο για οτιδήποτε. Κύριε Καραγιώργη, πείτε μου λίγο τώρα, θα κάναμε αυτή τη συζήτηση αν είχαμε σε εφαρμογή το Ικαλάφι. Και θέλω να μου πείτε πώς το πήραν σήμερα οι βουλευτές, αν άλλαξαν πράγματα τα οποία αλλάζουν και τη δική τους στάση και πάμε για ψήφιση. Δηλαδή, θα ήταν και τα γεγραμμένες οι τιμές καθημερινά και θα διαπίστωναν ήδη οι καταναλωτές από ποια υπεραγορά θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους και τι τους συμφέρει. Είναι για αυτό το πείραμα που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε ακριβώς και θέλαμε να καταδείξουμε τις διαφορές που έχουν ακόμα και οι ίδιες οι υπεραγορές μεταξύ τους. Εμείς σήμερα πήγαμε στη Βουλή για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, την κατάρθρωση συζήτηση. Ανταυτού έγινε μια πάλι τοποθέτηση με τις ίδιες θέσεις των παρεμπρισκομένων. Λέχθηκε ότι δεν έγινε διαβούλευση. Έχει ένα χρόνο που ολοκληρώσαμε τη διαβούλευση και πολλούς κύκλους διαβούλευσης, κυρία Σάβα. Και πραγματικά σήμερα ήταν εξεπλάγηκα εγώ προσωπικά, γιατί συνεχίσουμε να υπάρχουν γενικές τοποθετήσεις χωρίς να μπούμε στη συζήτηση και να μπορέσουμε να επιλύσουμε μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης την κατάσταση της συζήτησης. Κοιτάξτε, ακρίβεια γενικά πουλάει ως θέμα. Πρέπει να έχουν τις τοποθετήσεις και ακολούθως δηλώσεις οι βουλευτές μας. Κύριε Σάβα, έκλεισε ένα χρόνο από την ημέρα που ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Και εντάξει, δηλαδή, αν χρειάζεται κάποια χρόνια για να εφαρμόσει μια πολιτική, τότε καλύτερα να μην την εφαρμόσει. Ωραία, τι λέτε εσείς, κύριε Δρουσιώτη, ήσασταν και εσείς σήμερα στην. Ναι. Κάτι, ήμουν και εγώ εκεί. Ακόμα δεν καταλάβαμε τι μέλη γενέστε με αυτόν το ηλεκτρονικό καλάθι, για το οποίο λέμε εμείς ότι εάν το ηλεκτρονικό καλάθι το στηρίξαμε εξ αρχής. Ναι. Αλλά βάλαμε όρο και είπαμε, εάν το ηλεκτρονικό καλάθι υπάρχει και το μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό καλάθι και συγκρίνονται απόλυτα ομοειδή προϊόντα, για μας είναι θετικό και είμαστε υπέρ. Ναι. Αλλά υπάρχει η σύγκριση των ομοειδών προϊόντων, η απόλυτη σύγκριση των ομοειδών προϊόντων. Αυτό είναι το κεντρικό αγκάθι που υπάρχει. Μάλιστα. Και δεν προχωρεί το ηλεκτρονικό καλάθι. Σύνδεσμο. Είναι ένα από τα αγκάθια, για να μην λέμε. Για μένα είναι το πιο σοβαρό αγκάθι που υπάρχει για μένα. Είναι εδώ και ο φίλος ο Μάριος ο Αντωνίου. Θα πάμε να μας πει ποιο είναι τα αγκάθια για το σύνδεσμο λιανικού εμπορίου.
ή αν παραμένουν αγκάθια, κύριε Αντωνίου. Κυρία Σάβα, σήμερα ήταν μια επανάληψη της πρώτης συνεδρίας της Επιτροπής. Αυτό πρέπει να κουβέντα να γίνεται, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αντωνίου. Κυρία Σάβα, επί της ουσίας δεν είναι κάτι που θα προχωρήσει προσεχώς για ψήφιση προς την Βουλή. Φαίνεται θα συζητηθεί περαιτέρω το θέμα, είτε σε επίπεδο Επιτροπής, είτε σε συνέχιση της διαβούλευσης με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά θέματα, αρκετές προσεγγίσεις επί του θέματος. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος, κυρία Σάβα, είναι ότι δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα ανακαιτήσει την ακρίβεια. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλούμε για το συγκεκριμένο, ώστε να μην παραβιάζονται οι αρχές του ίσου ανταγωνισμού, να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις, να μην αποκομίζει λαθασμένα και σφαλμένα συμπεράσματα ο καταναλωτής και να καθοδηγείται για το πού θα πάει να ψωνίσει. Η ακρίβεια από μόνη της, κύριε Αντωνίου, έχει κάνει όλους τους καταναλωτές πιο υποψιασμένους. Παρατηρούμε πολύ περισσότερο τώρα τις τιμές. Επιλέγουμε τα φθηνότερα προϊόντα στη βάση βεβαίως και της ποιότητας. Άρα όλα αυτά και η συζήτηση που κάναμε σήμερα και το καλάθι μας κάνει πιο υποψιασμένους. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Με την ακρίβεια, με όλα αυτά που βλέπει ο κόσμος, ξέρει όλες τις υπεραγορές το τι προσφέρουν τις προσφορές τους, τις τιμές τους. Κάποιοι καταναλωτές ψωνίζουν και από τρεις και από τέσσερις υπεραγορές γιατί κάνουν εκ των προτέρων τη μελέτη τους και το διέβασμά τους. Δεν μπορεί να πιστεί κάποιο σήμερα ότι. Ναι, αλλά βοηθάνε ακόμα για αυτές τις συζητήσεις και η αντιπαράθεση σε σχέση με τα ποσοστά μεταξύ της υπηρεσίας και του συνδέσμου. Φρονώ ότι στέλνει και τα μηνύματα και για τον καφέ και για τη ζάχαρη, γιατί αυτά είναι τα προϊόντα που έχει επιλέξει μεταξύ πολλών άλλων που έχει εισηγηθεί το Υπουργείο του κ. Καραγιώργη, όπως είναι το κρέας, το τυρί. Καταλήξαμε σε αυτά τα δύο από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει σημασία. Κάνουμε τη συζήτηση και προλαμβάνουμε τυχόν αυξήσεις ή τεχνητά αυτά που είχε πει και ο κ. Δρουσιώτης. Κύριε Καραγιώργη, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ. Κύριε Δρουσιώτη, να ρωτήσω. Εσάς θέλω να ρωτήσω. Γεια σας. Τελικό. Μία απλή ερώτηση. Ναι. Γιατί ενοχλήθηκε οποιοδήποτε, γιατί ο σύνδεσμος έδωσε μία επιπλέον σύγκριση των τιμών. Φάνηκε ως αφισβήτηση η αλήθεια, λέγεται, κύριε Δρουσιώτη. Δεν είναι αφισβήτηση. Δεν πήραμε θέση. Ψάξετε το, είστε δημοσιογράφοι και είπαμε είναι αυτές οι δύο συγκρίσεις με τα δύο συμπεράσματα. Κύριε Δρουσιώτη, πείτε μου κάτι. Κανείς δεν το αφισβητά. Ευχαριστώ. Γιατί έρχονται. Ναι, απλά σας είπε και ο κ. Αντωνίου. Ακούστε με λίγο. Διάβαζα στο Φιλελεύθερο ότι σήμερα έχετε προσκληθεί από την ΠΕΟ για μια ευρεία σύσκεψη συντεχνιών και συνδέσμων για την ακρίβεια. Θα παραστείτε αύριο. Ναι, αύριο η ώρα 10 μας κάλεσε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εισηγηθεί τίποτε. Εμείς πήγαμε να ακούσουμε και θα δούμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα. Πήγατε, των θα πάτε αύριο, κύριε Δρουσιώτη. Ναι. Ή προηγήθηκε μια. Προηγήθηκε άλλη συνάντηση. Όχι, τίποτε. Άρα είχετε λάβει πρόσκληση, διοργανώνεται αυτό από την ΠΕΟ. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Και έχουμε πάρει πρόσκληση από την. Το θέμα γενικά η ακρίβεια και τα μέτρα που μπορούν να πάρθουν για αντιμετώπιση της ακρίβειας και ελάφρυνση του καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα, χωρίς τίποτε επιπλέον. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο ημέρα και σε εσάς. Συνεχίζουμε.